Νότερα υπάρχουν σχέση με την αξιοποίηση του φράγματος Κατράρι. Ναι, κοιτάξτε, μετά από 4 χρόνια μελέτης σχετικά με την διάθεση του νερού του Κατράρι από τον ανέμονα και κάτω, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ο σχεδιασμός για δίκτυα άδρευσης σε πρώτη φάση και ύδρευσης σε δεύτερη φάση. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μελέτη, δεδομένου ότι θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο δώσει λύση στο πρόβλημα ύδρευσης και άδρευσης 19-20 χωριών από τον ανέμονα του Δήμου Ιωνίας και του Δήμου Μαστιχοχωρίων. Σε πρώτη φάση εμείς τώρα αυτή τη στιγμή δημοπρατούμε τα δίκτυα άδρευσης, δεδομένου ότι πρέπει να, το έργο να είναι λειτουργικό και για να παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή χρησιμοποιήθηκαν χρήματα του ΦΕΟΓΚΑ, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου. Και στη συνέχεια με την μελέτη την ίδια που έγινε θα δοθεί δυνατότητα να αναπτυχθούν δίκτυα 37.000 μέτρα που θα συνδεθούν με τα κεντρικά δίκτυα των Δήμων Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων. Το έργο ξεκίνησε με ένα προϋπολογισμό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ, ανέβηκε στα 4 εκατομμύρια διότι γίνεται και μεγάλη δεξαμενή όπου το νερό του φράγματος θα διοχετεύεται σε αυτή τη δεξαμενή και μετά από το βουναλάκι εκεί δίπλα που είναι με φυσική ροή θα διοχετεύεται στους κάμπους της Κόμης και των Αρμολίων και επίσης προβλέπει μέσα από το έργο αυτό να γίνει σύνδεση του φράγματος βόρειο-δυτικά με το δρόμο προς την Παναγιά της Σικελιά. Είχε γίνει και ένα λωτομείο που έγινε ανόριξη υλικού για να κατασκευαστεί το φράγμα. Θα περάσει λοιπόν ο δρόμος δυτικά του φράγματος του Κατράρι και θα βγει στην πρώτη-δεύτερη στροφή του δρόμου που πας για την Παναγιά της Σικελιά. Πιστεύω ότι καταρχάς το έργο είναι επιλέξιμο διότι εκ των πραγμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στα έργα τα οποία θα δώσουν λειτουργικότητα. Πάει λοιπόν στο σχέδιο Μπαλταζής του Υπουργείου Γεωργίας. Εκεί στείλαμε το τεχνικό δελτίο με τη μελέτη και όλες τις αδειοδοτήσεις και ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα θα πάρουμε έγκριση δημοπράτησης για αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος με τις πρώτες βροχές, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί το χώρο, ήδη το φράγμα έχει αποκτήσει, έχει τεράστιες ποσότητες νερού και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι γεμάτο.